18 χρόνια μετά τη μεταφορά του πρώην Νίκα στη Λεωφόρο Σούδας, δρομολογείται λύση για το εγκαταλελειμμένο κτίριο που στέγαζε τις υγειονομικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Ο Δήμος Χανίων, ξεπέρνοντας την άρνηση του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης να αποδεχτεί την πρόταση που περιλαμβάνει κατεδάφιση, βρίσκεται πλέον εν αναμονή της έγκρισης παραχώρησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ. Η μεγάλη δυσκολία στο συγκεκριμένο κτίριο, μετά από την στατική μελέτη που έγινε, έγινε στο ότι θα έπρεπε να κατεδαφιστεί. Υπήρχαν ενστάσεις από την πλευρά του ΕΦΚΑ, όμως αυτές ξεπεράστηκαν. Προκειμένου να είναι σε αυτή την κατάσταση, καλά θα είναι. Έως και το 2004, το κτίριο που βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Νεάρχου και Σολομού στέγαζε τις υγειονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ. Έκτοτε εγκαταλείφθηκε. Καλά ήταν τότε, αλλά στην κατάσταση που είναι τώρα, σαφώς αυτή η επιλογή είναι η καλύτερη. Ούτε η ενίσχυση που προτείνεται, ούτε μπαλώματα που λένε. Γκρέμνημα και από την αρχή κατασκευή. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, προσπάθειες που έγιναν από την εκάστοτε δημοτική αρχή και από κυβερνήσεις έπεσαν στο κενό. Επί Δημαρχίας Μανώλης Κουλάκη, σχεδιαζόταν μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου Χανίων. Ταυτόχρονα, τότε η Κρήτης διεκδικούσε την αξιοποίησή του για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας. Ήταν το 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν δρομολογούνταν η μεταφορά των υπηρεσιών του ΑΕΔ. Είχαν έρθει μηχανικοί του ΑΕΔ, είχαν δει το κτίριο, είχαν εκτιμήσει το κόστος συντήρησης και φτιαξίματος, εν πάση περιπτώσει, του κτιρίου. Είχαν εκτιμήσει ότι ήταν μια διαδικασία συμφέρουσα για το δημόσιο. Είχε συμφωνήσει και ο ΕΦΚΑ να το παραχωρήσει με ένα συμβολικό ενίκιο στην αρχή. Δυστυχώς δεν προκάμαμε. Στα σχέδια του Δήμου είναι το κτίριο που βρίσκεται σε οικόπεδο 1.062 τετραγωνικών μέτρων να κατεδαφιστεί και να ανεγερθεί ένα σύγχρονο το οποίο θα στεγάσει δημοτικές υπηρεσίες. Που θα εξαντλεί τους όρους δόμησης στη συγκεκριμένη περιοχή, θα έχει ανοιχτό χώρο ως πράσινο και κυρίως θα έχει και πάρκινγκ που θα εξυπηρετεί τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πολίτες που θα θέλουν να εξυπηρετηθούν σε αυτά τα νέα γραφεία του Δήμου. Το σχέδιο εντάσσεται στο μεγαλόπνο έργο αξιοποίησης του παλιού πολεμικού μουσείου για την μεταφορά του Δημαρχείου Χανίων, το οποίο προς το παρόν έχει παγώσει.